Πώς θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ξέρετε, είναι από τις στιγμές που καλύπτεις ένα ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε και τη φωτογραφία. Αναφέρεσαι σε μία είδηση και αμέσως γεμίζεις με ξεχωριστά και δυνατά συναισθήματα. Λοιπόν, βλέπουμε μία παιδική χαρά. Μία παιδική χαρά στην περιοχή της, στην Αξόμηλο ποτάμου. Και πίσω από αυτή την κατασκευή της παιδικής χαράς κρύβεται μία γενναιόδορη κίνηση, μία κίνηση ανθρωπιάς, μίας γυναίκας. Περισσότερα ωστόσο θα μας πει, ξέρετε, προχώρησε στην κατασκευή, πρέπει να κάνω και ένα πρόλογο, θα μας τα πει και ο πρόεδρος εκεί καλύτερα, προχώρησε στην κατασκευή στη μνήμη του λατρεμένου συζύγου της και αποφάσισε να κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου, με δικά της έξοδα βέβαια, η συγκεκριμένη παιδική χαρά. Η αλήθεια είναι πως στην σημερινή εποχή, κάτι το οποίο τονίζει και ο κύριος Πατελάρος, κύριος Τέλειος Πατελάρος, είναι πρόεδρος κοινότητας Αξούμηλο Ποντάμου, αξίζει να αναδεικνύονται αυτές τις προσπάθειες. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Έτσι ξεκινάμε την εκπομπή σήμερα, με την περιοχή σας, με την εικόνα που αντικρίσαμε πριν από λίγο και με αυτή την παιδική χαρά. Μια παιδική χαρά που απευθύνεται βέβαια σε μικρά παιδάκια. Πώς είστε? Καλησπέρα, σας καλωσορίζω από την Αξόμηλο ποτάμου. Η χαρά πάντα είναι χαρά και όταν είναι παιδική είναι διπλή η χαρά. Διπλή και είναι τριπλή ακριβώς... και τετραπλή. Και πίσω από αυτή την κίνηση ακριβώς κρύβεται το μεγαλείο ψυχής μιας γυναίκας. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Ο Μάριος Σαρίκας ήταν ο άντρας της, ο οποίος γαμπρός στην Αξό, καταγωγή από Μυτιλίνη, παντρέθηκε στην Αθήνα, καθόταν με την κυρία Κυριακή, έφτιαξε σπίτι στην Αξό, παρόλο που δεν έκανε παιδιά, τα αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά, ήτανε συνέχεια τα καλοκαίρια εδώ και τώρα πριν 2 χρόνια που πέθανε, η σύζυγό του ήθελε να κάνει κάτι για τα παιδιά. Και πιστεύω ότι έκανε το καλύτερο. Ήτανε κάτι που... και οι γονείς χαρήκανε και τα παιδιά, γιατί και οι γονείς είναι πάρα πολύ κοντά στα παιδιά μας εδώ και όλο αυτό έδεσε πάρα πολύ στο να έχουν ένα χώρο αναψυχής που πραγματικά έλειπε. Τι να πούμε, πρόεδρε, βλέπουμε τώρα εδώ την πανοραμική φωτογραφία, εντυπωσιακή. Εγώ να πω βέβαια ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προδιαγραφές. Κατασκευή υψηλής αισθητικής τεχνολογίας και ασφάλειας, ναι, βέβαια. Είναι τελευταίας γενιάς. Ακριβώς. Όλα τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί, ο τάπητας είναι καουτσούκ από τελευταίας γενιάς. Τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ ασφαλές, με τις απαραίτητες αποστάσεις για να έχει την κατάλληλη πιστοποίηση, αδειοδότηση κτλ. Είναι μια ασφαλή παιδική χαρά. Μπορούν να παίζουν άφοβα τα παιδιά. Βέβαια, σε αυτές τις παιδικές χαρές, καλό είναι τα πιο μεγάλα παιδιά να τις προσέχουν, γιατί είναι συνήθως αυτές είναι μέχρι 14 ετών. Δηλαδή, τα πιο μεγάλα παιδιά ας παίξουν δίπλα στο γήπεδο, μα μια χαρά είναι και το γήπεδο, να αθληθούν και οι παιδικές χαρές να φροντίζουμε να είναι. Πρόεδρε, ακριβώς, έχετε υποχρέωση και οι μεγαλύτεροι και οι έφηβοι να διατηρήσετε εκεί την παιδική χαρά στη μνήμη αυτού του ανθρώπου που έφυγε και βέβαια. Έτσι. Κατά κάποιο τρόπο να τιμήσετε και την προσπάθεια αυτής της γυναίκας που προχώρησε σε αυτή την πρωτοβουλία. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να τη φυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, γιατί τέτοιες γενναιόδορες πράξεις δεν γίνονται συχνά. Και όταν γίνονται, έτσι πραγματικά πρέπει να αναδεικνύονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να μιλήσω. Δική μας η χαρά. Πράξη. Να είστε πάντα καλά. Δική μας η χαρά. Να τα ξαναπούμε, να δούμε την παιδική χαρά εκεί να γεμίζει από παιδικές φωνές, με προσοχή πάντα. Και εδώ είμαστε, η πόρτα της εκπομπής είναι ανοιχτή να ασχοληθούμε και με την περιοχή σας που τόσο πολύ έτσι αγαπάμε για πολλούς λόγους. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε.